Μιλήσαμε για καθηγητές και για επιστήμονες. Κανείς δεν θέλει να αμφισβητήσει κανέναν. Προσωπικά τον κύριο Θεοδωρακόπουλο τον ξέρω 26 χρόνια, γιατί τον συνάντησα από τις πρώτες μέρες που ήρθε στην περιοχή. Και δεν θέλω να αμφισβητήσω την επιστημοσύνη κανενός. Απλά νομίζω ότι οι υποστηρικτές του έργου, της επένδυσης ή όπως αλλιώς το λέμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό, μελετητές ή άλλοι, ακόμα και τα πανεπιστήμια κλπ. Ενώ το ΑΠΙΘΙΤΑ και η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν πληρώθηκε για να πει την άποψή του. Ούτε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Και τρομερές διαφορές μιλάμε. Να πούμε για τις σκουριές. Γιατί έχουμε πρόβλημα εκεί. Έχουμε πρόβλημα στις σκουριές γιατί αποκρύψατε ότι μέσα στο πέτρωμα το οποίο θα εξκαφεί στο open pit στις σκουριές υπάρχει τρεμολίτης ακτινόλιθος που είναι ο αμίαντος στην ουσία. Υπάρχει 3% στο πέτρωμα, θα υπάρχει 8% στο τέλμα, υπάρχει χαλαζίας 40% στο πέτρωμα, 26% στο τέλμα. Τα φράγματα τα οποία θα σηκώσετε εκεί πέρα θα έχουν 150 μέτρα ύψος σε μια σεισμογενή περιοχή. Από πίσω θα βάλετε 150 εκατομμύρια τόνους απόβλητα, τα οποία θα μείνουν εκεί για πάντα, όχι για 25 χρόνια που λέτε ότι θα μείνετε, αλλά για 1000 χρόνια, που δεν ξέρω ποιος θα τα φροντίζει αυτά εκεί όταν θα φύγετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια Ολυμπιάδα, την οποία δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. Και θέλετε να μας αφήσετε 150 εκατομμύρια τόνους απόβλητα στις σκουριές, όταν εσείς και εγώ δεν θα υπάρχουμε πλέον. Να συνεχίσω. Στο open pit των σκουριών θα χρησιμοποιείτε ανά έτος 2.400 τόνους εκρηκτικά, περίπου 8 τόνους την ημέρα δηλαδή, σε ένα πέτρωμο που περιέχει μέσα αμίαντο. Θα προκαλείτε στον αέρα, σύμφωνα με τις δικές σας μελέτες όλα αυτά, έτσι, δεν είναι δικά μας στοιχεία, αποδεχόμαστε αυτά που λέτε εσείς, τη ΜΗΠΕ. Η ΜΗΠΕ σας αναφέρει ότι θα έχετε την ώρα 4.162 τόνους σκόνη. Είπατε ότι είναι λάθος, ότι είναι μια έκτακτη περίπτωση αυτή. Δεν μας είπατε η καθημερινή πραγματικότητα ποια θα είναι. 1000 τόνους σκόνη την ημέρα. Και φυσικά το νούμερο μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό, αλλά δεν είναι. Γιατί αυτό περιλαμβάνει τις εκρήξεις, τις εξκαφές, τις μεταφορές, το ρίξιμο στα τέλματα των αποβλήτων. Δεν θέλω να σας διακόψω. Συγγνώμη. Μιλάμε για 940 τόνους την ημέρα, μικροσωματίδια, που σημαίνει την παραγωγή ίση με αυτή που έχει η ΔΕΗ στη Φλόρινα ή με μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη. Και αυτά θα τα έχετε εσείς στις σκουριές. Έχετε αναφέρει μονίμως, γιατί δεν είχατε αντίλογο, ότι με την καινούργια μέθοδο δεν θα χρησιμοποιείτε κυάνιο. Το οποίο είναι πραγματικότητα, με ένα άλλη μισή αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι στο flash melting χρησιμοποιείτε ένα μέρος από το συμπίκνωμα των σκουριών και 8 μέρη από το συμπίκνωμα της Ολυμπιάδας. Συνεπώς θα χρησιμοποιείτε, ενώ σήμερα χρησιμοποιείτε στην Ολυμπιάδα, στις Μαύρες Πέτρες, 20 τόνους κυάνιο το χρόνο, θα χρησιμοποιείτε με τις σκουριές 84 τόνους κυάνιο το χρόνο. Η πραγματικότητα είναι ότι το συμπίκνωμα της Ολυμπιάδας, το οποίο θα χρησιμοποιείτε εκεί, έχει μέσα 10 με 11% περιεκτικότητα σε αρσενικό, και εκεί είναι το πρόβλημα με το flash melting, γιατί δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο εργοστάσιο που να διαχειρίζεται συμπίκνωμα 8% αρσενικού. Δεν με ακούτε. Μπορώ να πω άλλα πάρα πολλά. Είστε επιρρεπείς σε αυτό για το οποίο... ...εργασία του χρυσού. Όσον αφορά τώρα το κυάνιο, τη σκόνη. Ξέρετε, όλες αυτές οι ιστορίες και έχουν απαντηθεί και έχουν και απάντηση. Και είμαι κατηγορηματικός σε αυτά που λέω. Αλλά αυτά δεν λύνονται σε ένα δεκάλεπτο και σε μία ώρα.